Ο κύριος Μουτεβελής ο Νίκος έχει συνεργαστεί στην περιοχή μας με το Πανεπιστήμιο και μαζί μας και έχει μια μεγάλη γνώση και της περιοχής και της λίπανσης στα θερμοκήπια. Όσοι δεν είναι μαζί μας θα χάσουν. Η διαχείριση της θρέψης, δηλαδή της λίπασης στα σύγχρονα θερμοκήπια, που είναι πολύ σημαντική παράμετρος, θα είναι το θέμα. Ο κύριος Μουτεβελής είναι γεωπόνος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και είναι γενικός διευθυντής μιας εταιρείας που διαθέτει ο ίδιος, την Αλάγκο, και την έχει φτιάξει ο ίδιος. Εγώ τον είχα γνωρίσει βέβαια με το Πανεπιστήμιο στα πρώτα του βήματα που δοκίμαζε αυτά τα συστήματα. Όσοι είστε καλλιεργητές θερμοκηπίων θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μοναδικά πράγματα. Εγώ δηλαδή έχω σκεφτεί να κάνω μια ημερίδα για τη θρέψη στα φιλιακά και ένας από τους συγκεκριτές θα είναι ο κύριος Μουτεβελής. Και πάντοτε έρχεται εδώ με ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις μας. Ωραία, να το παρακολουθήσουμε με πολύ ησυχία γιατί όσα θα μας πει είναι μοναδικά. Καλησπέρα από μένα. Καταρχήν, ευχαριστώ τον κύριο Παρασκευόπουλο για τα τόσο καλά λόγια που λέει για μένα, ανεβάζοντας τον πύχη πάρα πολύ αυτόν που αναμένεται να ακούσετε από μένα και είναι κάτι που με τρομάζει, αλλά θα τα απεξέλθω, το πιστεύω. Θέλω και εγώ να τα αποδώσω αυτά που λέει, γιατί ο κύριος Παρασκευόπουλος, χωρίς να χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρετε όλοι, είναι δάσκαλος για πολλούς και είναι ένας άνθρωπος όπου, όπως πολύ σωστά είπε και ο Σαγγελίδης πριν, είναι ο φάρος για όλους εμάς που έχουμε ένα όνειρο, μια σπίθα για να βελτιώσουμε αυτό που όλοι αγαπάμε εδώ μέσα να κάνουμε, που είναι η βοήθεια στον παραγωγό, είναι το φυτό. Εμείς σαν γεωπόνοι, που το ξεχνάμε δυστυχώς, έχουμε δώσει ένα όρκο να βοηθάμε τον παραγωγό. Δυστυχώς, για πολλούς λόγους, το ξεχνάμε. Εγώ επειδή έχω αυτό το μικρόβιο και των πανεπιστημίων και γενικά της συνεχούς μάθησης και θέλω αυτό να πηγαίνει στον παραγωγό, κάνω ό,τι μπορώ για να απλουστέσω αυτό που για πολλούς θεωρείται λίγο δύσκολο, δυσνόητο, να το κάνω απλό και να το κάνω εφαρμόσιμο. Αυτό λοιπόν με οδήγησε στο να σας ετοιμάσω σήμερα μία παρουσίαση η οποία για κάποιους γνώστες μπορεί να φανεί απλή, απλά θα ήθελα να γίνει κατανοητή για να μπορέσουν όλοι να δουν ότι η θρέψη είναι σημαντικό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ταυτόχρονα απλό. Όταν μάθουμε να την κάνουμε και έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι η θρέψη. Η θρέψη είναι ουσιαστικά θρεπτικά στοιχεία, τα οποία τα παρέχουμε εμείς, το οξυγόνο, ο ήλιος, το διοξίδιο και το νερό. Όλα αυτά μαζί είναι η θρέψη, είναι οι απαιτήσεις του φυτού σε αντιανάγκες του φυτού. Πώς βοηθάμε, πώς παρέχουμε τη θρέψη, τι κάνουμε, είναι η παροχή στο φυτό, μακροστοιχείο, ίχνοστοιχείο και νερού. Αυτά τα τρία πράγματα χρειάζεται το φυτό μας, οποιοδήποτε φυτό είναι, για να παράξει αυτά που θέλουμε. Το νερό μέσα στο θερμοκήπιο το προσφέρουμε μέσω της άρνησης. Παρόλα αυτά, ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι η ποσότητα του νερού που χρειάζεται. Γιατί εάν, παραδείγματος χάρη, ρίξουμε πάρα πολύ νερό, η θρέψη μας δεν θα γίνεται σωστή. Εάν ρίξουμε λίγο, η θρέψη κάνει κακό. Άρα, η ποσότητα του νερού έχει να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, με το υπόστρωμα, και όταν λέμε υπόστρωμα, αν είναι ελαφρόπετρα, περλίτης, πετροβάβακας, κάθε ένα έχει τις δικές του απαιτήσεις, το είδος της καλλιέργειας, τον τύπο του εδάφους και το στάδιο της καλλιέργειας. Πιστέψτε με, το κομμάτι του νερού είναι το α και το μ. Σε λίγο καιρό θεωρώ ότι το νερό θα είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Επειδή εγώ γυρίζω σε όλη την Ελλάδα, σας λέω ότι πέρσι το καλοκαίρι η Ιεράπετρα έτρεμε.
Είχαν ξεκινήσει και ψάχνανε, δηλαδή αν οι αφαλατώσεις είχαν μπει στο χρηματιστήριο, η μετοχή τους θα είχε βγάλει limit up. Έτσι. Έβρεξε, χαλαρώσαν, το ξεχάσανε. Έτσι έγινε. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι το νερό, και όταν λέμε νερό, έχει να κάνει και με την ποιότητα του νερού. Παραδείγματος χάρη, στο Μαραθώνα, αυτή τη στιγμή ποτίζουμε αγωγημότητα 2,5 και 3.000. Προσπαθώ να βγάλω αγγούρι. Έτσι. Και σου λέει, ναι, αλλά και στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη έχουν 2.500. Ναι, αλλά 2.500 είναι ασβέστιο και μαγνήσιο. Ενώ εκεί είναι χλώριο και νάτριο. Θέλω να σας δώσω λοιπόν να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το νερό, όπως επίσης και η τάση είναι σε αυτό που λέμε deficit irrigation, δηλαδή σιγά σιγά θα πάμε στο πότς μας στη δίψα, όπως λέγεται. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο μικρότερη δυνατή ποσότητα νερού, ελλειμματική άρρευση ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να φέρουμε το φυτό μας στο σημείο που πρέπει. Αυτό βέβαια έχει άλλα προβλήματα γιατί αυξάνονται οι αγωγημότητες. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι το κομμάτι της άρδρευσης και ειδικά στο χώμα αλλά και στην υδροπονία για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί ο παραγωγός το μόνο που σου λέει είναι ποτίζω καλά. Πόσες φορές να ποτίσω, να αυξήσω το πότισμα, τη διάρκεια ή να αυξήσω τη δόση άρδρευσης, την ποσότητα νερού. Όλα αυτά λοιπόν είναι κριτήρια τα οποία στη θρέψη πρέπει να συνυπολογίζονται γιατί δεν είναι ένα πράγμα. Τώρα, για την ανάπτυξη των φυτών όπως σας είπα, είναι σημαντικό να υπάρχουν τόσο τα μακροστοιχεία όσο και τα ιχνοστοιχεία. Αυτά τα βρίσκει το φυτό στο έδαφος, στο νερό και σε αυτό το οποίο του ρίχνουμε εμείς. Γι' αυτό και μιλάμε για την υδρολίπανση. Στα θερμοκήπια λοιπόν τώρα τα θρεπτικά διαλύματα προσφέρονται μέσω των λιπασμάτων, μέσω αραιωμένων πυκνών λιπασμάτων. Χρησιμοποιούμε είτε πρώτες ύλες, είτε κρυσταλλικά λιπάσματα, είτε κάνουμε και βασική λίπανση, ανάλογα τον τύπο της καλλιέργειας που έχουμε ή συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Οι παράμετροι της θέρευσης έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τους παραμέτρους του νερού. Άρα οι κλιματικές συνθήκες, το υπόστρωμα, το είδος της καλλιέργειας, ο τύπος του εδάφους και το στάδιο της καλλιέργειας είναι σημεία τα οποία πρέπει να τα ελέγχουμε. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν βρίσκουμε, γιατί σας μιλάω ήθιστα αυτό το πράγμα, όπως όλοι κάνουμε τους γιατρούς, σιγά σιγά κάνουμε όλοι και τους γεωπόνους, μπαίνουμε στο ίντερνετ, βλέπουμε μία συνταγή θρέψης, η οποία, δόξα τω Θεώ, το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα και λέμε, να, αυτή είναι, κάνει. Ή, τι κάνει ο δίπλα, ο Παρασκευόπουλος που έχει καλές ντομάτες, κάνει αυτή τη συνταγή, να την κάνω κι εγώ. Αυτό λοιπόν είναι το τεράστιο πρόβλημα. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Κλιματολογικές συνθήκες. Δεν μπορώ να έχω την ίδια αγωγημότητα το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είναι λογικό ότι το χειμώνα η αγωγημότητα πρέπει να είναι πιο υψηλή και να μειώνεται το χειμώνα, το καλοκαίρι. Αυτό κατά βάση οφείλεται στην εξάθμιση του νερού από τα φυτά και το υπόστρωμα. Εάν εγώ έχω την ίδια αγωγημότητα, έχω πρόβλημα. Θα αρχίσει πλέον να αυξάνεται η αγωγημότητα στο υπόστρωμά μου και να έχω προβλήματα. Το ίδιο ισχύει ακόμα και το μεσημέρι με το πρωί. Όποτε κάνουμε πολλές φορές πότισμα πρωινό και πρότισμα μεσημεριανό, η αγωγημότητα σε κάποιες φορές πρέπει να αλλάζει. Αυτά είναι κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να τα ελέγχουμε και δεν σημαίνει ότι, ωραία, βάλε μια αγωγημότητα ή ρίξε τόσα κιλά λιπάσματα και είμαστε τέτοιοι. Το μέσο της καλλιέργειας είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να λιπαίνουμε το ίδιο αν έχω χώμα, υδροπονία ή αν έχω υδροπονία, παραδείγματος χάρη, με κοκοφίνικα ή έχω που είναι ένα οργανικό υπόστρωμα ή έχω υδροπονία με έναν όργανο υπόστρωμα ή αν έχω ένα αμμώδες χώμα ή ένα βαρύ αργυλώδες. Το είδος της καλλιέργειας είναι τεράστιο. Δεν μπορώ να ακούω όταν μου λένε ότι έχω την ίδια συνταγή στην ντομάτα και στο αγγούρι και πάει τέλεια. Εντάξει. Εδώ όμως μιλάμε για γεωργία της ακριβίας. Δεν μπορεί να είμαστε στο περίπου. Οι απαιτήσεις, για παράδειγμα, θηικών στην ντομάτα είναι πάρα πολύ υψηλές. Σε αντίθεση με το αγγούρι, το οποίο το θείο δεν το θέλει. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε εμείς ότι έχουμε την ίδια καλλιέργεια, την ίδια συνταγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος το κάνει λάθος. Το στάδιο της καλλιέργειας.
άλλη σχέση αζότου καλείου θέλουμε όταν είμαστε στο πλαστικό, άλλη στην καρποφορία. Ακούω πάρα πολλούς παραγωγούς και μιλάω και σοβαρούς, ευτυχώς δεν είναι κανείς από τους παρόντες. Λέει, έχω μία συνταγή αρχή-τέλος. Αρχή-τέλος δεν υπάρχει. Όπως και δεν υπάρχουν αριθμοί συνταγών. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, Νίκο, πόσα λεφτά θέλεις να μας δώσεις τις τρεις συνταγές που χρειάζεται. Δεν είναι ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε πέντε. Έχουμε κάποια στάδια. Είναι το στάδιο του πλαστικού, το στάδιο της καρποφορίας, αλλά μέσα σε όλο αυτό το χρόνο της ανάπτυξης του φυτού, το φυτό είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αλλάζουν απαιτήσεις. Βγάζουμε φύλλα στην ντομάτα. Βγάζεις φύλλα στην ντομάτα, αλλάζει. Αλλάζουν απαιτήσεις. Κόβεις καρπό. Θέλεις άμεση ορίμανση. Όλα αυτά στη θρέψη πρέπει να συνυπολογίζονται. Ουσιαστικά τώρα να δούμε τη διαδικασία σύνθεσης ενός θρεπτικού διαλύματος. Πώς το βγάζουμε αυτό το πράγμα. Για να βγει λοιπόν μια συνταγή, πρέπει να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του φυτού. Τις απαιτήσεις του φυτού τις γνωρίζουμε βιβλιογραφικά, πειραματικά, εμπειρικά. Θέλουμε μια ανάλυση του εδάφους, αν πρόκειται για έδαφος είτε για υπόστρωμα. Άρα πρέπει να ξέρουμε αν έχει στοιχεία μέσα το φυτό μας, το έδαφος μας, αν τα στοιχεία τα οποία έχει είναι απορροφήσιμα ή δεν είναι απορροφήσιμα το φυτό. Θέλουμε μία ανάλυση νερού. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πρέπει να βγάλουμε μία συνταγή και να μην κάνουμε ανάλυση. Λένε όλοι, βγάλε μία συνταγή. Όχι. Χωρίς ανάλυση νερού και χώματος, συνταγή δεν πρόκειται να γίνει. Η εικόνα της καλλιέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει συνεχώς να βλέπουμε το φυτό μας και όχι να δίνουμε συνταγές ή να βγάζουμε συνταγές από το τηλέφωνο. Μπαίνοντας μέσα στο θερμοκήπιο, το φυτό μας μιλάει. Μας μιλάει αν έχει ανάγκη από νερό, αν έχει ανάγκη από άζωτο, αν έχει στρεσαριστεί. Άρα πάντα θα πρέπει να κοιτάμε το φυτό. Εσείς σαν παραγωγή, το α και το μέγα να μπαίνετε μέσα στο θερμοκήπιό σας. Πιστέψτε μου ότι δεν υπάρχει καλύτερος γεωπόνος και καλύτερος παρατηρητής από εσάς τους ίδιους, όπου βλέπετε συνεχώς το φυτό σας. Βλέποντάς το τόσα χρόνια και κάνοντας τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, θεωρητικά εσείς πρέπει να ξέρετε πότε πονάει, πότε διψάει. Όπως το παιδί μας καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και μάλλον άρρωστο, μάλλον έχει πυρετό, μάλλον δεν έχει. Έτσι είναι και με το φυτό μας. Άρα η εικόνα του φυτού μας μιλάει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει είτε μέσω του γεωπόνου μας, είτε εμείς οι ίδιοι να ξεκαθαρίσουμε και να διαλευκάνουμε τι είναι αυτό. Και τελικά θέλουμε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα σύνθεσης του λιπάσματος. Αυτό είναι ένα απλό πρόγραμμα του υπολογιστή. Υπάρχει και διαθέσιμο και σελίδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπου μπορούμε να βγάλουμε αυτό που λέγεται συνταγή. Δηλαδή να πούμε ότι αυτές οι απαιτήσεις που εμείς λέμε PPM με μιλιμόλ, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κιλά για να μεταφερθεί στον παραγωγό. Η ανάλυση του νερού και του εδάφους ουσιαστικά τι έχει, αυτή που βλέπετε είναι μια τυπική ανάλυση νερού. Ελέγχει την ποιότητα του νερού, ελέγχει την αγωγημότητα, ελέγχει το pH, τα επίπεδα των ιόντων, των υχροστοιχείων και των μακροστοιχείων και μας δίνει μια πλήρη εικόνα. Η εικόνα της καλλιέργειας είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, όπως βλέπετε εδώ, βλέπετε μια κλασική περίπτωση ντομάτας με τάπα, όπως λέγεται. Οι περισσότεροι θα μου πούνε, ωραία, βάλε ασβέστιο γιατί λείπει το ασβέστιο. Πιστέψτε με, σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης, η τάπα, η έλλειψη ασβεστίου, όπως ήθιστε να λέμε, δεν οφείλεται σε έλλειψη ασβεστίου. Μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη νερού. Μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική παρουσία ενός άλλου στοιχείου που δρά ανταγωνιστικά με το ασβέστιο. Μπορεί να οφείλεται σε υψηλή σχετική υγρασία του θερμοκηπίου. Άρα, δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε μία συνταγή χωρίς να ελέγξουμε και να συνυπολογίσουμε αυτά τα πράγματα. Εδώ βλέπετε ένα από όλα τα προγράμματα υπολογισμού της θρέψης. Το συγκεκριμένο είναι από τον κύριο Σάββα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Μάλιστα τώρα τρέχουμε μαζί ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο μόνο του, σε συνδυασμό με τις κεφαλές υδρολίπασης που θα πούμε μετά τις δικές μου,
θα έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να τροποποιεί τη συνταγή θρέψης ανάλογα με τις τιμές που θα παίρνει από την απορροή. Άρα θα βάζουμε αισθητήρια, θα βλέπουμε τι θέλει το φυτό, τι δεν θέλει, θα τροποποιεί τη συνταγή και ταυτόχρονα θα πηγαίνει στην κεφαλή ώστε να τροποποιεί σε πραγματικό χρόνο το πρόβλημα. Τώρα, η διαχείριση της θρέψης σε ένα συμβατικό θερμοκήπιο και σε ένα υδροπονικό θερμοκήπιο, όπως το καταλαβαίνετε, διαφέρει. Σε ένα συμβατικό θερμοκήπιο αυτό το οποίο έχω σαν όπλο είναι την ανάλυση των φύλων, την ανάλυση του εδάφους και το πολύ πολύ να μετρήσω την αγωγημότητα και το pH σε μια πάστα εδάφους. Ένα άλλο όπλο που δεν τον αφαίρω είναι και ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει, αλλά μέχρι εκεί. Σε ένα υδροπονικό θερμοκήπιο όμως, μπορώ πολύ εύκολα να μετρήσω την αγωγημότητα και το pH της απορροής. Να μετρήσω, να κάνω ανάλυση απορροής και να δω ακριβώς ποια στοιχεία λείπουν ή είναι σε υπερεπάρκεια. Και βέβαια να μετρήσω το ποσοστό της απορροής. Μετρώντας όλα αυτά τα στοιχεία εύκολα, μέσω απλών συστημάτων, έχω πολύ εύκολα τη δυνατότητα να ελέγξω τόσο τη θρέψη μου, όσο και την ποσότητα της άθρευσής μου. Τι πρέπει να κοιτάξω σε αυτά τα σημεία, γιατί το να μπορέσω να τα μετρήσω είναι ένα κριτήριο. Το βασικό είναι να ξέρω να τα αξιολογήσω. Η αγωγημότητα λοιπόν της απορροής δεν πρέπει να ξεπερνάει τη μισή με μία μονάδα από την αγωγημότητα του ποτίσματος. Εάν το ξεπερνάει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας προβληματίσει, τουλάχιστον να μας αφυπνίσει. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Μπορεί κάποια συνταγή που δίνουμε να μην είναι σωστή. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Πρέπει όμως αυτό να το δούμε και να το ελέγξουμε. Το pH της απορροής πρέπει και αυτό να είναι το πολύ μία μονάδα επάνω από το pH της σταγόνας, το pH που ποτίζουμε. Αυτό είναι ένα κριτήριο, εκτός όλων των άλλων, ακόμα και για το εάν ποτίζουμε πολύ ή λίγο. Να ξέρετε ότι εάν ποτίζω λιγότερο από αυτό που θέλει, το pH της απορροής θα αρχίσει να ανεβαίνει. Πέραν του το εθανεύει η αγωγημότητα, θα δείτε ότι και το pH θα το ξέρετε. Άρα, είναι ένα κριτήριο και αυτό το οποίο με οδηγεί στο τι πρέπει να κάνω. Τελευταία είναι το ποσοστό της απορροής. Το ποσοστό της απορροής πρέπει να είναι γύρω στο 30%. Δηλαδή, το νερό το οποίο ρίχνω, σε σχέση με το νερό το οποίο απορρέει, πρέπει να είναι της τάξης του 30%. Αυτό το κάνουμε όχι για λόγους ότι θέλουμε να πετάμε λιπάσματα, αλλά για το λόγο του ότι πρέπει το φυτό μας να ξεπλένεται από το υπόστρωμά μας, να ξεπλένεται από τα στοιχεία τα οποία δεν τα θέλει. Έχει λοιπόν υπολογιστεί ότι το όριο του 30% είναι ένα ασφαλές όριο. Κλείνοντας, η δόση άρδευσης, δηλαδή το νερό που θα δίνουμε κάθε φορά, σε ένα μέσο υπόστρωμα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 150 με τα 200 ml ανά φυτό. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν θέλω να έχω τεράστια απορροή. Αν ρίξω πάρα πολύ, το νερό αυτό θα χαθεί. Μπορεί αυτό θα προτιμήσω τα 150 ml να είναι σταθερά ή 200 και να κάνω παραπάνω ποτίσματα. Το 150 ή 200 θα προτιμήσω να είναι το ίδιο. Τώρα, φτάσαμε σε κάθε ποτίσμα. Φτάσαμε τώρα πώς εφαρμόζουμε όλα αυτά αφού φτιάξαμε μία συνταγή θρέψης, πρέπει να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε. Η μέθοδη λοιπόν ελέγχου της θρέψης ήταν, είναι ακόμα, οι λιπαντήρες, οι εχητές βεντούρι, το κλασικό βεντούρι που ξέραμε, οι δοσομετρητές, οι δοσομετρικές βαλβίδες και βέβαια οι κεφαλές υδρολίπανσης, όπου είναι η τελευταία μορφή αυτοματισμού πάνω στην υδρολίπανση. Οι κεφαλές υδρολίπανσης τι μας προσφέρουν? Ακρίβεια. Αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλουμε, αυτό πηγαίνει στο φυτό. Ασφάλεια. Έχει όρια, έχει αλάρμ, τα οποία σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάνουμε κάποιο λάθος, η ίδια η κεφαλή κάνει κάποιο λάθος, να μας εξασφαλίζει, να μας διασφαλίζει, μάλλον ότι αυτό δεν θα πάει στα φυτά μας.
Πράγμα το οποίο, αν το κάνουμε χειροκίνητα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η ομοιογένεια του θρεπτικού διαλύματος είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας ενδιαφέρει από τον πρώτο σταλάκτη μέχρι το τελευταίο η ποσότητα του λιπάσματος, η αγωγημότητα και το pH να είναι ίδια. Άρα κάτι το οποίο καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να το πετύχουμε με τις κλασικές μεθόδους του λιπαντήρα ή του βεντούρι. Η ευκολία στη χρήση πλέον των κεφαλών υδρολίπανσης, ειδικά τώρα που φτιάχνονται πλέον στην Ελλάδα και έχουμε την τιμή και τη χαρά και την περηφάνεια να πούμε ότι φτιάχνουμε κεφαλές υδρολίπανσης στην Ελλάδα, εξάγουμε κεφαλές υδρολίπανσης από την Ελλάδα σε χώρες του εξωτερικού, αυτό λοιπόν κάνει, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πιο εύκολη χρήση, να είναι στα ελληνικά, να είναι απλό το πρόγραμμα, να μπορεί ο κάθε ένας να τη χρησιμοποιήσει. Μία άλλη παράμετρος είναι η άνευση με τη χρήση κλιματολογικών δεδομένων. Πολλές φορές, ειδικά στην υδροπονία και στο χώμα, λέμε σήμερα ποτίζω ή δεν ποτίζω, βγαίνει ο ήλιος να ποτίσω, βγήκε ένα σύννεφο να μην ποτίσω. Έχεις τη δυνατότητα λοιπόν με τις κεφαλές να βλέπεις τις κλιματολογικές συνθήκες και ανάλογα να επηρεάζεις τόσο την αγωγημότητα, τόσο το pH, τόσο και τη συνταγή, δηλαδή όσο και την ποσότητα, τη δόση άρδευσης, τη συχνότητα της άρδευσης. Η απομακρυσμένη διαχείριση είναι μια μεγάλη, πολύ σοβαρή παράμετρος όπου πλέον λόγω του όγκου της δουλειάς και των πολλών πραγμάτων που κάνουμε δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς πάνω από μέσα στο θερμοκήπιο. Οι κεφαλές τριολίπας μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε έναν πλήρη έλεγχο από μακριά και ταυτόχρονα μέσω του ίντερνετ να μπορεί να γίνεται και συντήρηση και αναβάθμιση αλλά και επίλυση προβλημάτων, γιατί μην κρυβόμαστε, είναι μηχανήματα, άρα να πάει στιγμή κάποιο λάθος μπορεί να γίνει, κάποιος λάθος χειρισμός και να πρέπει από το κέντρο που είναι συνδεδεμένη η κεφαλή να μας δώσει λύση το τι χρειάζεται. Κάποια πράγματα που πρέπει να έχουν οι κεφαλές υδρολίπανσης. Θα πρέπει να ελέγχουν πολλές δεξαμενές πυκνών λιπασμάτων. Το αν θα είναι 10, 7 ή 12 είναι σχετικό, αλλά επειδή πρέπει να ξέρετε ότι μία συνταγή θρέψης για ένα είδος γίνεται με τρία βαρέλια. Στο πρώτο βαρέλι βάζουμε το ασβέστιο, συνήθως το νητρικό κάλι, ένα μέρος από το νητρικό κάλι και την νητρική αμμονία, και στο άλλο βαρέλι βάζουμε όλα τα άλλα. Κυρίως γιατί δεν θέλουμε να ενώσουμε ασβέστιο με θύλιο, διότι όσοι ξέρετε θα γίνει ένας πολύ ωραίος γύψος. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Στο τρίτο βαρέλι βάζουμε το οξύ. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να έχουμε πολλά βαρέλια, 7 τον αριθμό χρειάζονται, και παραπάνω, αλλά είναι υπεραρκετά, όπου σε κάθε βαρέλι θα έχουμε ξεχωριστό λίπασμα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε, σαν γεωπόνη, να τροφοποιούμε συνεχώς τη συνταγή μας. Πρέπει να μπορεί να ελέγχει πολλές ηλεκτροβάνες, να έχει πολλά προγράμματα υδρολίπανσης, γιατί ανάλογα με το πόσες καλλιέργειες έχουμε, να μπορεί εύκολα να πιάνει την αγωγημότητα και τα pH, γενικά τα στοιχεία του, και να μπορεί να έχει αλάρμ ώστε να στέλνει εντολές, προβλήματα στην πορεία ό,τι χρειαστεί. Η ρύθμιση των παραμέτρων να μπορεί να γίνεται είτε από μακριά είτε από κοντά με οθόνες κτλ. Επίσης, ένα σημαντικό είναι να έχει χειροκίνητες λειτουργίες. Γιατί εάν χαλάσει οτιδήποτε, να έχει τη δυνατότητα να γυρίσουμε στην παλιά, την κλασική μας λύση, που είναι ανοίγω ένα διακοπτάκι, ανοίγω μία αντλία. Γιατί ένα θερμοκήπιο υδροπονικό δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει το περιθώριο του χρόνου να πει ότι μου χάλασε το μηχάνημα και δεν μπορώ να ποτίσω. Επειδή λοιπόν μπορεί, λέμε τώρα, να γίνει μια Κυριακή μια βλάβη, στο ενδεχόμενο ότι μπορεί να γίνει μια Κυριακή μια βλάβη, έτσι πρέπει να μπορεί να υπάρχει πάντα μια λύση ώστε να λυθεί το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω απλά ότι οι κεφαλές υδρολίπανσης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες που πρέπει να το ξέρετε. Η μία είναι οι κεφαλές υδρολίπανσης που είναι χωρίς κάδο ανάμειξης, επί της γραμμής όπως λέμε, έτσι βλέπετε δύο χαρακτηριστικά μοντέλα, και η κεφαλή υδρολίπανσης η οποία είναι με κάδο ανάμειξης, δηλαδή μπαίνει το καθαρό νερό, μπαίνει μέσα σε ένα κάδο, μπαίνουν και τα λιπάσματα μέσα, ανακατεύονται όλα μαζί και πηγαίνει και
πάμε προς άλλες. Γρήγορα, γρήγορα, χωρίς να σας κουράσω, τα μέρη μιας κεφαλής είναι η δεξαμενή, η αντλία, οι βαλβίδες που ρουφάνε, που ελέγχουν μάλλον την ποσότητα των λιπασμάτων, το σύστημα του Βεντούρι, τα διάφορες αισθητήρες, αγωγημότητας, pH και βέβαια μια κεντρική κεφαλή ελέγχου η οποία ελέγχει το σύστημα. Δεν θα σας κουράσω με διάφορα πράγματα όπως ποια διαφορά του κάδου, ο κάβος βοηθάει καλύτερα στην ομογενοποίηση του διαλύματος, η αντλία πρέπει να είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις του θερμοκηπίου μας. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να έχουμε δοσομετρικές, ενδεικτικές, ειδικούς δοσομετρητές όπου να ελέγχουμε αν τραβάει το ίδιο όπως λέμε κάθε βαρέλι, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρετε ότι εάν εμείς δίνουμε μία συνταγή και θεωρούμε ότι τραβάει το ίδιο, δηλαδή από το βαρέλι Α και το βαρέλι Β παίρνει την ίδια ποσότητα, ενώ στην πραγματικότητα δεν παίρνει το ίδιο, η συνταγή που θεωρούμε ότι δίνουμε δεν έχει καμία σχέση με αυτή την οποία πραγματικά δίνουμε. Μια εικόνα του Βεντούρι. Αισθητήρια, είναι σημαντικό να τα βαθμονομούμε, να τα ελέγχουμε και να είμαστε σίγουροι ότι είναι καθαρά και όχι πέρα σε ένα χουμικό, έκανα μαύρο το pH-μετρο και το αγωγημόμετρο και την άλλη μέρα κάνω λίπανση, γιατί δεν θα μετράει ούτε αγωγημότητα ούτε pH και θα ψάχνουμε να βρούμε γιατί έγινε ζημιά. Ο έλεγχος γίνεται μέσω οχθονοναφής, μέσω κινητών κτλ. Και δεν το συζητάμε. Ένας βοηθητικός εξοπλισμός που πρέπει να είναι απαραίτητος και πρέπει να το ξεχνάμε πάντα είναι ότι το λίπασμα μέσα στο βαρέλι θα πρέπει πάντα με στα βαρέλια των πυκνών λιπασμάτων να είναι αραιωμένα, σωστά διαλυμένα για την ακρίβεια. Το παίρνω ένα σακί, το ρίχνω μέσα στο βαρέλι, παίρνω ένα ξύλο και το ανακατεύω, δεν δουλεύει. Αυτό σημαίνει ότι στα πρώτα ποτίσματα θα τραβήξει όλο το λίπασμα και μετά θα ψάχνουμε να δούμε γιατί δεν ανεβάζει αγωγημότητα. Άρα, χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο ρίχνουμε μέσα ένα μίξι, ένα μίκτη όπου ανακατεύει τα λιπάσματα και έχουμε και ένα σύστημα, μια αεραντλία η οποία φυσάει αέρα με συχνά χρονικά διαστήματα, τακτά χρονικά διαστήματα για να πετύχει αυτό που να διατηρήσει σταθερά, αραιωμένα διαλύματα. Η ευκολία τώρα διαχείρισης της στρέψης, αφού ξέρουμε όλα αυτά, έχουμε την τεχνολογία, έχουμε και τη γνώση, η ευκολία διαχείρισης στρέψης μας επιτρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα. Μας επιτρέπει να πάμε στην κάθετη υδροπονία με τη χρήση ελαφρόπετρας, όπου το έχουμε κάνει πάρα πολύ πετυχημένα, κάνοντας και στα Μναγκάθη και εκτός εποχής στην Κρήτη. Να πάμε σε επιπλέουσα υδροπονία, να πάμε σε αεροπονία ή να πάμε σε υδροπονία με χρήση ελαφρόπετρας σε γλάστρες. Ή αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε τη δυνατότητα, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και έχοντας και την τεχνολογία, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η ελαφρότητα επίσης, σαν υπόστρωμα, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα το να μπορούμε να τροποποιούμε τον τρόπο της καλλιέργειάς μας, κάνοντας ένα πολύ ωραίο, μια πολύ σωστή καλλιέργεια. Θα σας πω τρία πράγματα, δεν ξέρω αν τα είπατε και χθες, δύο πραγματάκια μάλλον όσον αφορά την υδροπονία, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει υποχρεωτικά η λέξη υδροπονία να μην φοβίζει. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα, η λέξη υδροπονία έρχεται στο περίπτωση και λέει: πω υδροπονία, εγώ φοβάμαι, δεν ξέρω, δεν κάνω. Η υδροπονία δεν είναι κάτι που πρέπει να το φοβόμαστε. Ελαχιστοποιεί, δεν λέω ότι εξαλείφει, ελαχιστοποιεί τις προσβολές από ασθένειες εδάφους και ζυζάνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και να το πάθω, είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσω. Δεν ξεχάσω, έχω δει και νηματώδες έχω δει σε υδροπονία και φουζάρια έχω δει σε υδροπονία, τα πάντα έχουμε δει στην υδροπονία. Δηλαδή το να γυρίσουμε να πούμε ότι δεν το συζητάμε. Παρά τα αυτά, όταν άλλο να πρέπει να απολυμάνεις ένα τεράστιο όγκο που αυτό λέγεται έδαφος γη και άλλο ένα περιορισμένο όγκο υποστρώματος που είναι η υδροπονία. Από τη στιγμή που έχω τον τέλειο έλεγχο των θρεπτικών στοιχείων, σημαίνει ότι στο φυτό μου μπορώ να δώσω ακριβώς αυτά που θέλω. Δίνοντας στο φυτό αυτά που θέλω, εάν γνωρίζω αυτά που πρέπει να του δώσω με όλα τα παραπάνω που είπαμε, σημαίνει ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεν επηρεάζεται από μένα τίποτα, μόνο η παράμετρος είναι το νερό, όπου εάν και εκεί κάνω αφαλάτωση και έχω το νερό που θέλω, δεν έχω τίποτα άλλο. Η υπερβολική χρήση του νερού, ειδικά σε κλειστά συστήματα υδροπονίας, αποφεύγεται, άρα μπορώ να έχω και οικονομία νερού και στην υδρολίπανση το νερό είναι το ίδιο με το λίπασμα.
Πράγμα που σημαίνει ότι μειώνω το νερό, άρα μειώνω και το λίπασμα, άρα οικονομία στην τσέπη. Θα μου πούνε κάποιοι, ναι, κάνω υδροπονία, κάνω συνέχεια λίπανση. Ναι, δεν σημαίνει αυτό, γιατί αν τα βάλετε κάτω, περίπου μπορεί να ποτίζεις μία ώρα στο χώμα σου και να ποτίσεις και αρχές και 15 ποτίσματα στην υδροπονία, συνολικά όμως πάλι μία ώρα να είναι. Άρα δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι έχεις παραπάνω. Ναι, έχεις. Πολλοί βλέπουν την απορροή, αυτό το 30% που λέμε, και λέει ναι, αλλά στο χώμα δεν έχεις, όχι δεν έχεις, απλά δεν το βλέπεις, γιατί πάει και αυτό κάτω. Ένα άλλο είναι ότι όπου το πιασέρι, το διαθέσιμο νερό είναι κακής ποιότητας, η υδροπονία, επειδή έχει δυνατότητα να κάνει εύκολες αποκλίσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί, να το αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα και πριν, βγάζουμε, είναι τώρα 20 στρέμματα αγκούρι υδροπονία στο μαραθώνα, με αγωγημότητα γύρω στο 2,5-2,6 και καταφέρουμε και βγάζουμε αγκούρι γιατί οικονομικά δεν συμφέρει βέβαια τον άνθρωπο, γιατί κάνει συνεχώς εκπλήσεις. Κάθε μέρα θα κάνει ξέπλυμα και βέβαια όταν λέμε ξέπλυμα στην υδροπονία το ξέρουν πιστεύω όλοι εδώ, ότι γίνεται πάντα με συνταγή, δεν κάνουμε ξέπλυμα ποτέ με νερό. Άρα κάνοντας ξεπλύματα συνεχώς καθαρίζουμε το υπόστρωμά μας και αντέχει, δεν λέω ότι έχει τα ίδια αποτελέσματα, αντέχει όμως να βγάλει την καλλιέργεια. Τέλος, οι διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές, οργώματα, κολυμάνες κτλ., οι οποίες είναι και χρονοβόρες, ειδικά όταν θέλουμε να μπούμε γρήγορα σε επόμενη παραγωγή, αλλά και κοστοβόρες, δεν έχουν, εξαλείφονται. Τέλος, σε περιοχές όπου το έδαφος είναι απαγορευτικό, είτε πέτρες, είτε βαρέα μέταλλα, είτε κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλλιεργήσει, η υδροπονία δίνει μια πολύ σημαντική λύση. Τέλος, η τεχνική είναι οικονομικά βιώσιμη σε περιοχές με υψηλό κόστος γης, δεδομένου του ότι είναι εφικτές μεγάλες αποδόσεις, αλλά και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μπορούμε στην ίδια επιφάνεια να βγάλουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Και επειδή πλέον οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις αρχίζουν η μία με την άλλη να γίνονται όλο και λιγότερες, έχουμε πρόβλημα. Κλείνοντας και θέλοντας να σας ευχαριστήσω, θα σας πω το δικό μου το λόγο, το οποίο μου το λένε κάτω και στην Κρήτη και το έχω ζήσει, ότι το αφεντικού το μάτι κοπρίζει, λιπαίνει δηλαδή το χωράφι, που σημαίνει ότι 500 μηχανήματα να βάλετε, 100 τεχνικές να ξέρετε, εάν δεν μπαίνετε καθημερινώς στο θερμοκήπιό σας. Να το βλέπετε, να το ακούτε, να το μυρίζετε και να το αγαπάτε, δεν θα καταφέρετε να κάνετε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε για τη συζήτηση.